Ξέρετε, όταν θέλει κάποιος να κρύψει την εμπλοκή του στα ευρωατλαντικά σχέδια όπως εξηφαίνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στο Αιγαίο, επικαλείται την ασφάλεια, την ειρήνη, τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, συμβιβάζονται αυτά τα δύο? Δηλαδή, κυριαρχικά δικαιώματα, ειρήνη, ασφάλεια, με εμπλοκή της χώρας και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας τώρα στα σχέδια των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα δεν φαίνεται πλέον καθαρά ότι όλοι προσπαθούν να υπερασπίσουν τα δικά τους συμφέροντα, να τα εξυπηρετήσουν στην ευρύτερη περιοχή, να ελέγξουν τους δρόμους περάσματος του φυσικού αερίου για την εξόρυξη των υδρογοναθράκων, να ελέγξουν χώρες, εδάφη, λαούς στην ευρύτερη περιοχή προκαλώντας πολέμους, προσφυγιά και μετανάστευση? Είναι βαρύτατες οι ευθύνες που έχει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα, όπως και η προηγούμενη, η οποία άνοιξε το δρόμο και σήμερα η Νέα Δημοκρατία χτίζει απάνω σε αυτή τη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξέρετε, πολλές φορές τίθεται αρκετά αυτό το ερώτημα, αλλά θα έλεγα ότι περισσότερο αποτελεί ένα ψευτοδίλημα όταν ο ίδιος ο λαός πάρει την απόφαση και πει: εγώ δεν θέλω καμία εμπλοκή σε πολέμους, σε παζάρια, σε αντιπαραθέσεις με τον γειτονικό λαό, την Τουρκία, πέρα και έξω από τους όποιους σχεδιασμούς, είτε της ελληνικής είτε της τουρκικής αστικής τάξης, και τραβήξω ένα δικό μου εντελώς διαφορετικό δρόμο, τότε πραγματικά μπορείς να υπερασπίσεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, να έχεις ασφάλεια και ειρήνη για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Τώρα, κάτω από αυτές τις συνθήκες και φυσικά με τη διαμόρφωση διαφόρων αξώνων και αντιαξώνων, γιατί αυτό συμβαίνει και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει ομοφωνία σε μια κοινή στρατηγική. Βέβαια, το ζήτημα δεν είναι η ομοφωνία στην κοινή στρατηγική, αλλά θέλω να καταδείξω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά οι ισχυρότερες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και πάει λέγοντας, η κάθε μία προσπαθεί να διεκδικήσει για τα δικά της συμφέροντα την μέρος από την πίτα, έτσι όπως εξελίσσεται στην ευρύτερη περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Εμείς, ποιος, η ελληνική κυβέρνηση? Βέβαια. Πώς δεν διεκδικεί? Βεβαίως. Η ελληνική κυβέρνηση, να το πούμε μάλλον βάσει το διεθνές δίκαιο, δεν διεκδικούμε κάτι. Να το πούμε πιο, να ακριβολογήσουμε, η αστική τάξη στην Ελλάδα διεκδικεί την γεωστρατηγική αναβάθμιση στην ευρύτερη περιοχή, όπως και αντίστοιχα η τουρκική αστική τάξη διεκδικεί ένα ρόλο επικυρίαρχου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και στις δύο περιπτώσεις το κοινό σημείο είναι ότι και οι δύο θέλουν να πάρουν μέρος από τη Λία, μέρος από την Πίτα, έτσι όπως πάει να μοιραστεί στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά με τους ισχυρότερους, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και πάει λέγοντας. Έχει να προσφέρει σε τίποτα. Η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων, ας πούμε, στο Αιγαίο από την Ελλάδα δεν είναι προς όφελος του ελληνικού λαού αυτό? Τι κάνει, λαμβάνει ο ελληνικός λαός από αυτή την ιστορία? Πρόκειται να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις την ώρα που καταβαραθρώνονται από τους ίδιους, οι οποίοι λένε ότι με την εξόρυξη των υδρογοναθράκων θα προκαλέσει ανάπτυξη στην οικονομία κτλ.? Όχι. Πρόκειται να δοθούν για την υγεία, για να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας? Πρόκειται να δοθούν για την παιδεία? Πρόκειται να δοθούν για την κοινωνική ασφάλιση? Μου επιτρέπετε λίγο να κάνω μία παρατήρηση. Είναι αντιφατικά οι πολιτικές των κυβερνήσεων να καταβαραθρώνουν και να τσαγγίζουν εργατικά λαϊκά δικαιώματα, από την άλλη να συμμετέχουν σε αυτό το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό παιχνίδι για λογαριασμό ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την άλλη να λένε ότι εμείς επιδιώκουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες την ευημερία του λαού, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει πιο ψευδέστερο από αυτή την πολιτική την οποία ακολουθιέται σήμερα, είτε με Νέα Δημοκρατία είτε προηγούμενα από το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και λέει το ΚΚΕ ότι εδώ και τώρα η χώρα πρέπει να απεμπλακεί από αυτά τα ευρωατλαντικά σχέδια. Να φύγουν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας. Η Κρήτη και όλες οι περιοχές που έχουν αμερικάνικες βάσεις αποτελούν ορμητήριο και ταυτόχρονα των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή στόχο για τους αντιπάρους. Άρα λοιπόν,
Ο λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Δεν πρέπει να πέσει, να τραβήξει το τυράκι από τη φάκα, γιατί πρόκειται για μεγάλη παγίδα στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης και των συμφερόντων της χώρας. Αντιθέτως, θα μας βάλει σε πολύ μεγαλύτερα δεινά από ό,τι βιώνουμε σήμερα. Ξεκαθαρίσουμε το εξής. Και το προσφυγικό μεταναστευτικό και όλα όσα εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή αποτελούν μέρος αποφάσεων και συμφωνιών που έχουν συνάψει οι ελληνικές κυβερνήσεις είτε με τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ είτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, στον Εύρο δεν εξαντλούνται όλα σε ένα φράχτη και το αν τελικά αποτρέψαμε να μπουν οι πρόσφυγες στη χώρα μας. Δεν εξαντλούνται όλα με ένα πατριωτισμό, με μια ασφάλεια και κυριαρχικά δικαιώματα όλα όσα ακούγονται. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες, κύριε Στυλιανίδη και κύριε Βαρεμένε, διότι και οι δύο συνάψατε συμφωνίες, γεμίσατε την Ελλάδα με αμερικάνικες βάσεις και τη μετατρέψατε σε ξέφραγο απέλη στην κυριολεξία. Συμφωνήσατε στο συμφωνητικό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία για το διπλό εγκλωβισμό των προσφύγων και σήμερα τσακώνεστε για ποιο πράγμα? Για την πολιτική που εσείς υπηρετήσατε και μας έφερε στο σημείο που μας έφερε. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο λαός να απεγκλωβιστεί από προσανατολιστικούς τσακωμούς και των δυο σας, να απορρίψει τις πολιτικές της δικές σας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για πατριωτισμό, αν θέλουμε να μιλήσουμε για περηφάνεια, αν θέλουμε να μιλήσουμε για φιλία των λαών και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, τότε όλα αυτά δεν χωράνε. Ούτε στις συμφωνίες που έχετε εδώ κάνει. Εδώ όμως δεν μιλούμε για λαού, μιλούμε για πολιτικές κρατών Ένωση, οι οποίες υπονομεύουν τα δικά μας εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε όταν οι απειλές είναι στα σύνορά μας και να θεωρητικολογούμε ιδεολογικώς. Αυτά που συμβαίνουν έχουν ταξικό περιεχόμενο. Δεν γίνονται για τα μάτια της ωραίας Ελένης. Επιτρέψτε να βάλουμε τελεία να πάμε και σε άλλα θέματα. Εκτός αν έχετε αυτή την άποψη. Ότι παίζουμε απλά παιχνίδια. Δεν είμαστε παιδική χαρά. Και το είπα στην πρωτολογία μου, τα πράγματα είναι σοβαρά. Ωραία. Εκεί που είναι σοβαρά, στο Αιγαίο και στο Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και εκεί θα μετρηθεί του καθενός η στάση. Μην έχετε καμιά αμφιβολία. Ωραία, πάμε λίγο να αφού όλα φαίνονται ότι πέρα από τις θεωρίες της δίθεν δεν το λέτε όμως ότι όλα συγκλίνουν. Δεν λέω σε εσάς τώρα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Δεν αναφέρομαι αποκλειστικά σε εσάς. Όλα συγκλίνουν στη συνδιαχείριση. Να κάτσουμε στο τραπέζι μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα φορτικό και επιθετικότητα από την πλευρά της Τουρκίας για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και μην επέρεστε για την Ελληνοϊταλική συμφωνία που συνιστά μειωμένη επίρρεια των νησιών και δίνει το άλοθη στην Τουρκία να λέει ότι είναι μια συμφωνία που εμάς μας συμφέρει. Αυτό που το είδατε, δηλαδή για το δικαίωμα. Που το είδατε, μα με συγχωρείτε. Για το δικαίωμα ο ίδιος ο Τσαβούσογλου τα είπα. Δεν τα λέω εγώ. Ο ίδιος ο Τσαβούσογλου βγήκε και είπε ότι η συμφωνία της Ελλάδας με την Ιταλία για τα νησιά είναι μια συμφωνία η οποία εξυπηρετεί εμάς. Απολύτως αναγνωρίζει η συμφωνία αυτή. Διότι μα αντικειμενικά συνιστά μειωμένη. Και τη λογική της μέσης γραμμής. Και δημιουργεί ένα θετικό προηγούμενο για την οποιαδήποτε κίνηση. Ξέρετε, το καπάκι του υπονόμου ανοίγει κάθε τόσο. Και αναδύει και μπόχα, σύψη, βρωμιά, δυσοδεία. Αυτό είναι το σύστημα. Έχει διαβάσει εφημερίδες και τα λίματα. Που λένε, ορίστε, λέω, έχετε διαβάσει εφημερίδες. Οι περισσότερες γράφουν μέσα για παρακράτος, για βρώμικο 89. Ξέρετε. Αυτά τα φαινόμενα είναι σύμφυτα φαινόμενα με το σύστημα. Αυτά συνέβαιναν και παλιότερα επί τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, επί ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ξανά επί Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά που βλέπουμε εδώ τώρα, κασετόφωνα, κασέτες, μειονί, παπά κτλ. Όλα αυτά είναι τα πρωτότοκα παιδιά αυτού του συστήματος. Ναι. Έτσι, το σύστημα είναι ότι ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, με ένα τέτοιο σύστημα, με τη σαπίλα του, τη βρωμιά και τη δυσοδεία, προφανώς δεν μπορεί να δει καλύτερες μέρες, άσπρες μέρες. Και ξέρετε, είδε, βεβαίως εμείς συμμετείχαμε και στις. Συμμετείχαμε αρχικά και στις δύο επιτροπές, και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Αποχωρήσαμε από την υπόθεση Νοβάρτης. Και αποχωρήσαμε διότι πέσονταν παιχνίδια που οδηγούσαν στην συγκάλυψη ουσιαστικά ενός τέτοιου σκανδάλου. Αν θέλετε, με τους κουκουλοφόρους, με τους προστατευόμενους μάρτυρες κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για πείτε μου, έκανε παρέμβαση ο κύριος Αγγελέας για τη συνομιλία Μιονή Παπά. Καλώς και να διαλευκαθεί να πάει μέχρι τέλους η υπόθεση. Την ίδια στιγμή όμως, εδώ και 4 χρόνια καταγγέλουμε για υποθέσεις
συνακροάσεων και υποκλοπών στα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και δεν έχει δρώσει το αυτί σας. Δηλαδή την ίδια στιγμή που εσείς κόπτεστε για τα καστοφωνάκια, για τις συνομιλίες, για τον ένα για τον άλλον, την ίδια στιγμή επί τέσσερα χρόνια. Εσείς είχατε απευθυνθεί και στη δικαιοσύνη, δεν είχατε απευθυνθεί. Πώς? Είχατε πάει και στη δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση. Βεβαίως είχαμε πάει στη δικαιοσύνη. Βγήκε τίποτα από εκεί. Και μάλιστα τελευταία το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η απάντησή του είναι ότι δεν έχουμε τον αριθμό της δικογραφίας. Αν είναι δυνατόν. Απαράδεκτη συμπεριφορά που δείχνει τις πολιτικές ενοχές και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτή η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Συνακροάσεις που με βάση το πόρισμα της ΑΔΑΕ γίνονται από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα με υπαρκτούς αριθμούς και δεν μπήκαν στον κόπο μέχρι σήμερα να διαλευκαθεί και να φτάσει μέχρι τέλος αυτή η υπόθεση. Η ΑΔΑΕ που έχει υπεραυξημένες αρμοδιότητες ακόμα και τον έλεγχο της ΕΥΠ. Να πω καμιά κουβέντα. Ποια είναι λοιπόν η στάση δική σας απέναντι σε αυτά. Αλλά ξέρετε, αυτός ο βόρβορος των σκανδάλων και της διαφθοράς έρχεται και επανέρχεται πότε. Όταν είναι να κάνουν επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Να μειώσουν μισθούς. Να μειώσουν συντάξεις. Τώρα, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και όταν είναι να δώσουν πακτολώδεις εκατομμυρίων στους επιχειρηματικούς ομίλους. Πάνω από 32 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. 20 εκατομμύρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για δωρεάν διαφήμιση. 30 εκατομμύρια στους κλινικάρχες. Χρήμα που ρέει δεξιά και αριστερά. Και την ίδια στιγμή καλούνται οι ξενοδοχοϋπάλληλοι να ζήσουν, κύριε Στυλιανίδη και κύριε Βαρεμένε, με 1.200 ευρώ ετησίως. 9 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, τα περιφερειακά αυτή μέσα είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι το αποτέλεσμα των δικών σας πολιτικών. Μέσα από την υπερφορολόγηση του λαού και την ίδια στιγμή κρατικές εγγυήσεις. Λοιπόν, κρατικές εγγυήσεις, ολοκληρώνω κύριε Βαρεμένε, με κρατικές εγγυήσεις, με φοροαπαλλαγές, ενισχύεται το μεγάλο κεφάλαιο. Και τι δίνεται στους αυτοαπασχολούμενους και στους μικρούς επαγγελματίες? Τάχατε μια μερική αναστολή των υποχρεώσεων δεν τους έτσι, και τα μικροδάνεια με επιτόκιο που θα φτάνει το 15% και 20% και τους βάζετε σε νέες πελάτες. Πρωτίστως, όταν με επιδοματικές πολιτικές δεν βγαίνεις από την κρίση. Πακτολώδης εκατομμυρίων για τους μεγάλους ομίλους και ψίχουλα για το λαό. Ψίχουλα για το λαό. Και συγκλίνεται σε αυτή την πολιτική. Εχθές μέσα στη Βουλή ήταν πλήρως αποκαλυπτική. Και τα δικά σας στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη Δραγασάκης και Σταϊκούρας, το χρόνο που ένας επενούσε τον άλλο για το νομοσχέδιο και τα υποκειμένα μικροβάσματα.